Θέλω να έχω ένα σύντομο σχόλιο από την κυρία Κανέλη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι λέτε, κυρία Κανέλη, και για τη διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά και για τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κοιτάξτε, η διαφορά των δύο κομμάτων είναι κάτι που τα αφορά με την έννοια των αποτελεσμάτων που παράγουν για το ένα και για το άλλο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στους προγραμματικούς λόγους του γραμματέα του κόμματος και σε κάθε στέλεχος και σε οποιονδήποτε βγει και σε οποιοδήποτε αγώνα, από το Δήμο μέχρι την Ευρωβουλή, ένας από τους στρατηγικούς στόχους διαγγελμένους του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν το γκρέμισμα, αυτή ήταν η έκφραση, το γκρέμισμα της Χρυσής Αυγής. Και ήταν κάλεσμα στον ελληνικό λαό. Από την τρίτη θέση. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι κατεβαίνει στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι ο λαός ο ίδιος ο ελληνικός λαός παντού, από τα χωριά μέχρι οπουδήποτε, ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Εμείς το θεωρούμε και πολύ μεγάλη τη δική μας συμβολή, γιατί ήταν πυρήνας της εκστρατείας μας. Το δεύτερο είναι ότι τα ποσοστά μας, αν μείνουμε σε αυτό που είναι τώρα, δεν ξέρω, όταν θα ενσωματωθούν, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, από το 5,4-5,5 των εκλογών των εθνικών, μέχρι το 6,1, σε τέτοιες συνθήκες πόλωσης, με κατασυκοφαντημένο το κόμμα ότι είναι αντιευρωπαϊκό, γιατί θέλετε και συμμετέχετε στις εκλογές, αφού εσείς δεν θέλετε την Ευρώπη. Και με αυτιά αυτή τη φορά αποδείξαμε πολύ περισσότερο ανοιχτά. Λέω ότι είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, εξαιρετικά ενθαρρυντικό, απίστευτα κουρατζιόζικο. Το συνολικό αποτέλεσμα όμως... Δεν θα έπρεπε το ΚΚΕ να υποφεληθεί από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ? Ακούστε, άμα το πάτε με διαδικασίες... Και από την λεγόμενη δεξιά στροφή, την εφαρμογή μνημονίων από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, δεν θα έπρεπε να κερδίσει. Το ΚΚΕ δεν αντιμετώπισε ποτέ τις εκλογές και δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ και έτσι. Όποιες εκλογές, ακόμα και σε ένα μικρό σωματείο, ακόμα και όταν το πάμε ξυλοδέρνεται από τους σεκιουριτάδες της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΕΔΗ. Ποτέ δεν αντιμετώπισε την εκλογική διαδικασία ως το κοφόρα για να πάρει τόκους πίσω. Είναι αγώνας που συνεχίζεται, είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό αυτή τη στιγμή. Σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν δίνονται αγώνες μόνο έτσι. Δηλαδή, αν το ΚΚΕ υποφελούνταν και πήγαινε στο 8 ή στο 9 αυτή τη στιγμή, θα άλλαζε κάτι απέναντι στη στάση του και στην πολιτική του, άλλαξε των άλλων κομμάτων? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κόσμος, όπως όσοι πήγανε με το ΣΥΡΙΖΑ και τον περίμεναν για αντισυστημικό και αντιμνημονιακό κόμμα, και μες στο σύστημα τον βρήκανε, και με ρόλο στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον βρήκανε, και με πρωταγωνιστικό ρόλο τον βρήκανε, και με παραπανίσχες βάσεις τον βρήκανε, και τον βρήκανε να τους δίνει και η ψίχουλα τα οποία δεν τα χαμπαριάσανε για μπουκιά. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά του και να μην εισπράττει το ΚΚΕ? Θυμηθείτε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί για παράδειγμα εισέπραξαν... Ακούστε, όποιος συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ... Να τελειώσω την ερώτησή μου, παρακαλώ. Όχι, να τελειώσω πρώτα εγώ όμως τη θέση μου. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Από μια δημοσιογράφο. Δεν είπα εγώ τη θέση μου ολόκληρη. Από μια δημοσιογράφο. Όταν με κόβετε στο να ζητώ να σας ρωτήσω και να μην με αφήνετε. Αν θέλετε να με κόψετε στο κόμμα για να αναβιώσει λίγο η συζήτηση. Μπορώ να ρωτήσω. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Μπορώ να απαντάω και πιο σύντομα, αν θέλετε τηλεσυγγραφικά. Δεν σας ρωτώ τίποτε. Ρωτήστε. Τελειώστε την τοποθέτησή σας. Να τελειώσω λοιπόν την τοποθέτησή σας. Δεν σας ρωτώ τίποτε. Είμαστε εξαιρετικά ενθαρρυμένοι από το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε και τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκές. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς δεν πιστεύουμε. Και το γεγονός, σας ξαναλέω, ότι σε συνθήκες τέτοιες που εισπράξαμε και ένα μέρος από τη συκοφάντηση της ενσωμάτωσης της αριστεράς στο σύστημα, μένοντας λοιπόν έξω από αυτό το σύστημα και κυρίως απέναντί του, αφού καταφέρνουμε να τα βάζουμε τους φασίστες, θα τα βάλουμε και με τους υπόλοιπους στις επόμενες εκλογές. Θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί ξεχνάμε όλοι και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Χειμώνα έτσι. Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, εντάξει, μπορείτε να φανταστείτε μόνο μια αφίσα να δείτε που κυκλοφόρησε εναντίον του Κουτσούμπα και του κόμματος από τα αριστερά-αριστερά, θα καταλάβετε. Υπήρξε όμως και μια τεράστια αντίληψη ότι είναι το ήθος των πολιτικών, το ήθος της αριστεράς, το ήθος των συζητήσεων. Και μετά υπήρξε η κουβέντα για ένα προοδευτικό μέτωπο, γιατί τώρα ρωτήσατε και για τις συνεργασίες. Θυμίζω ότι σε αυτή την τετραετία που λέτε όλοι ότι εξαστιαζόμαστε από την αλλαγή του πολιτεύματος, οι μεν κάποια στιγμή το κατάλαβαν και το σταμάτησαν. Δεξιοί λέγανε συνεχώς το ΚΚΕ
δεν είναι τόσο κομμουνιστικό όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΣΥΡΙΖΑ είναι σταλινικό κόμμα. Και είναι σταλινικοί και είναι κομμουνιστές. Το πληρώσαμε ακριβά. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε χαρτί προχθές για το σιδηρούν παραπέτασμα. Λένε αυτοί ότι είναι μετριοπαθείς. Έρχεται τώρα η Πολωνία και απαγορεύει τους κομμουνιστές, ακόμα και να αναπνέουν, όπως συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Να τους δω τι θα κάνουν που θέλουν να αντισταθούν στις ακροδεξιές πολιτικές τύπου Όρμπαν. Για να δούμε τώρα στην πραγματικότητα μία κουβέντα, αγαπητέ Νίκο και αγαπητή μου. Δείτε έτσι πώς έχουν τα πράγματα. Ρωτάτε κόμματα που εξαφανίστηκαν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικό μέτωπο που δεν το έβαλε ούτε στο ψηφοδέλτιό του το Προοδευτική Συμμαχία. Αυσισχέτω ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παντού. Και υποχρέωνε και όλους να το λένε. Ακόμα και τους δημοσιογράφους. Δεν μπήκε. Ξέρετε που καταλήξαμε, συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Σε διακόπτω για ένα δευτερόλεπτο. Το Reuters δίνει τώρα ότι από έγκυρη πηγή στο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές τον Ιούνιο. Λοιπόν, αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, ας περιμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι και παίκτης και έχει αποκτήσει εμπειρία. Τώρα θα τη ρωτήσω. Να σας πω κάτι. Βάλτε μια τελεία, κυρία Κανέλη. Τελειώνω αμέσως. Πρέπει να ρωτήσω την κυρία Χτσιόγλου αν έρχεται τη σύσκεψη για τις εκλογές. Δεν αμφιβάλλω, αλλά δεν νομίζω ότι θα έφτανε ποτέ στο σημείο να μας πει κάτι τέτοιο απόψη. Από την ώρα που δεν έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, εικάζω. Και το φαντάζομαι ως ευγενής τοποθέτηση. Αφήστε να τρολάρω και λίγο. Όσο και να τρολάρετε μετά από τα τρολαρίσματα που έχουν γίνει και θα γίνουν απόψε. Κύριε Χατζηνικολάου, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή η Ευρώπη πάει να ταυτίσει κυριολεκτικά. Πάει να ταυτίσει κυριολεκτικά. Ευχαριστώ, εδώ όμως να μιλάμε χωρίς να υπάρχει ευρύτερη συζήτηση για τα πραγματικά ευρωπαϊκά ζητήματα ή για τα εθνικά και να λέμε θα έχουμε 12 μίλια στο Ιόνιο, αλλά θα έχουμε 6, 5 ή 4 ή 7 στο Αιγαίο. Να απειλούμε θα τάχα μου δίθεν από συμμάχους και να διαπραγματευόμαστε οικόπεδα που δεν ξέρουμε ακόμα. Ποια εταιρεία τα θέλει και υπέρ ποιες θα γίνει πίστεως ο αγών, νομίζω ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε την επομένη και όλοι όσοι λένε ότι πήραν το μήνυμα να το πάρουν και να μην αναρωτιούνται γιατί το κουκουέ δεν τους πήρε παραμάζωμα. Και μόνο που άντεξε θαύμα είναι.